Γεια σας φίλοι μου εργαζόμενοι, σήμερα έχουμε για σας ένα επαναστατικό γλυκό, πανεύκολο, πολύ γρήγορο, μόνο με τρία υλικά, ειδικά για όλους εσάς που δουλεύετε το Πάσχα και έχετε και βάρδιες και δεν προλαβαίνετε, κάντε αυτό το πανεύκολο γλυκό και απλώστε το σε μια ωραία πιατέλα για να το σερβίρετε το Πάσχα. Πάμε να δούμε τα υλικά. Τα υλικά μας είναι δύο μικρά ζαχαρούχα, που είναι γύρω στα 300 ml του καθένα, δύο φλιτζάνια ινδοκάριδο, περίπου 300 γραμμάρια και τρία αυγά. Αυτά είναι τα υλικά μόνο και τα αναμειγνύουμε όλα μαζί και τα ανακατεύουμε. Πρώτα ρίχνουμε τα αυγά και τα χτυπάμε. Και κατόπιν ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα και τα ανακατεύουμε έτσι απλά. Έπειτα ρίχνουμε τα δύο ζαχαρούχα. Έχουμε χτυπήσει το ζαχαρούχο με τα αυγά, με το πιρούνι, αν θέλετε με το μίξερ, και ρίχνουμε το ενδοκάριδο και ανακατεύουμε σιγά σιγά. Ρίχνουμε και το άλλο φλιτζάνι ενδοκάριδο και ανακατεύουμε σιγά σιγά. Το ρίχνουμε μέσα σε βουτυρωμένο τα ψάκι και το ψήνουμε στους 200 βαθμούς για μισή ώρα περίπου. Σε 25 λεπτά είναι έτοιμο, το κόβουμε κομμάτια μακρόστενα, το πασπαλίζουμε με άχνη και το σερβίρουμε. Έχουμε σερβίρει το γλυκό μας, πασπαλίσαμε με άχνη. Είναι υπέροχο, πολύ νόστιμο, πολύ εύκολο για σας που δουλεύετε το Πάσχα. Κάντε το και καλή επιτυχία και καλό σας Πάσχα!